Παιδιά, εγώ έχω ένα φίλο που πάντα αργεί, ρε φίλε. Στα γενέθλιά του θα το κάνω σίγουρα κανένα δώρο ξυπνητήρι. Και εγώ έχω έναν φίλο που όταν πάμε για μπάλα δεν φέρνει ποτέ τη δικιά του μπάλα και παίζουμε μόνο με τη δικιά μου μπάλα. Και ο δικός μου φίλος όταν δανείζεται πράγματα από μένα δεν μου τα επιστρέφει ποτέ. Κατάλαβα. Γεια σας, παιδιά. Σήμερα αποφασίσαμε, από ό,τι καταλάβετε, να κάνουμε ένα βίντεο τύπη φίλων. Πού είσαι, ρε μπρο? Τι κάνεις, ρε? Καλή. Πάμε από εδώ. Έτσι, έτσι και έτσι. Πάμε. Ωπα, ρε. Έτσι, μπράβο. 2 hours later. Άντε, πάμε να παίξουμε τίποτα. Αμάν, πέρασε η ώρα, μπρο, πρέπει να φύγω. Έλα να χαιρετηθούμε. Όχι, όχι, άστο, άντε, πήγαινε, πήγαινε. Έλα, Κώστα, θα αργήσουμε, έλα γρήγορα. Ναι, ναι, τώρα, έρχομαι, τώρα. Τώρα ποια από τα δύο να βάλω, αυτό ή αυτό? Ουσκή. Άντε, τι σου είπα, θα έρθεις. Ναι, ναι, τώρα, τώρα. Ποιο να βάλω τελικά? Θα βάλω αυτό και αυτό, μια χαρά. Τι τρως εκεί πέρα, για δώσε εδώ, για δώσε ένα. Δεν μπορώ, είναι λίγα, μόνο για μένα ένα. Τι γίνεται εδώ πέρα? Από εδώ, άγγελος δεν με αφήνει να πάρω ούτε ένα. Συνέχεια εκεί, τσιγκούνις εκεί. Άντε, δώσε και την μπάλα. Μα δεν έμεινα τίποτα στο λουνά, δες, λίγα είναι. Άντε από εδώ, μωρέ, άντε, φύγε από εδώ. Τα ζελεδάκια μου. Εγώ του πήγα να μου κάνω γύραση. Χρησιμοποιούμε μέση, συνρήμα, ίσως την κατάφαση και άλλη. Έχω να διαβάσω και αυτό, ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Έχω και αυτό. Τι θα κάνω, τι θα πρωτοπρολάβω? Και έχω μόνο 15 ώρες για το σχολείο. Πώς θα τα προλάβω? Α, πώς θα, τι κάνεις? Να, δεν βλέπεις εδώ, διαβάζω, άντε, μακριά. Κοίτα τι ωραία μέρα, πάμε να παίξουμε έξω μπάλα. Ποια μπάλα, μωρέ, έχω να μάθω τόσες λέξεις, δες εδώ πόσες σελίδες και μου λες εσύ για μπάλα. Άντε, φύγε από εδώ, σου είπα, μη με αποσυντονίζεις. Τι διαβάζεις, ποιες λέξεις, έλα τώρα. Τι ποιες λέξεις, μωρέ, είναι πολύ σημαντικό να τις ξέρεις όλες, έλα να σου μάθω. Ξέρεις τι είναι Προμηθέας? Άκου εδώ, ο Προμηθέας. Ουσιαστικό, αρχαία, προμηθευτής. Ουσιαστικό, θηλυκό πρόσωπο που κοινωνικών ιδρυμάτων, πλοίων κλπ. Προμηθευτικός. Μιχάλη, τι ώρα παιχνίδι που παίρνεις, θέλω να παίξω κι εγώ, μπορείς να μου το δώσεις λίγο να παίξω? Γιατί έχεις κάτι να μου δώσεις? Γιατί για να παίξει κάποιος για με σένα πρέπει να σου δώσει κάτι για αντάλλαγμα. Αφού δεν έχεις να μου δώσεις τίποτα, δεν μπορείς να το παίξεις. Έχω αυτό, σου φτάνει? Όχι, αυτό δεν μου φτάνει. Μήπως έχει κάτι άλλο? Έχω και αυτά τα ζελοδάκια. Αυτά μου κάνουν. Μπορείς να παίξεις μισή ώρα επειδή μου δώσεις αυτά. Ωραία, θες και τις τσίχλες μου. Ωραία, τότε θα παίξεις μία ώρα. Παιδιά, μόλις μου ήρθε μία ιδέα. Τώρα που έπαιζε ο άγγελος με το μαξιλάρι, σκέφτηκα μήπως θέλετε να παίξουμε μαξιλάρο πολεμό. Τι κάνετε? Όχι μαξιλάρο πόλεμο, δεν θες να σπάσουμε και κάτι? Άντε ρε, μη μου παίρνεις εμένα το μαξιλάρι, πάμε ρε παιδιά. Είστε ξενέρωτοι και οι δύο, ρε φίλε. Άντε, από εδώ. Μη τα κάνεις. Ελάτε ρε, μη. Έλα εδώ. Παιδιά, κοιτάξτε τι έχω! Το έχω γεμίσει με νερό, δείτε. Ελάτε να το πετάξουμε από το παράθυρο, θα είναι πάρα πολύ αστείο και διασκεδαστικό! Και μην αρχίζετε να μου λέτε πάλι δικαιολογίες, θα είναι διασκεδαστικό! Όχι, μην το κάνεις, αν περάσει κάποιος! 1, 2, 3, άστο! Τι κάνετε, μωρέ! Παιδιά, αφού δεν θέλετε ούτε μαξιλάρο πόλεμο, ούτε μπουγέλο, με αυτό δεν θα πάει τίποτα, στραβαλάτε να παίξουμε! Δεν σταματήσει ποτέ. Άρα, πώς θα είσαι τίποτα να φάω? Τη ζακέτα σου? Άντε, μάλιστα με βάλτε κάπου πάνω από τι έχει να φάω. Ούτε τι κάνω δεν με ρώτησε. Κλασικός. Να σου πω. Τι τέλος, βρήκα κάτι να φάω. Τι ωραίο είναι αυτό. Να σου πω, μην πειράζεις τα πράγματα της αδερφής μου, πρόσεχε λίγο, Καλά, καλά. Μα καλά, γιατί είσαι τόσο απρόσεκτος, ρε φίλε. Συνέχεια σου δίνω τα πράγματά μου και τα κάνεις όπως να είναι, ρε. Πού είναι εδώ, είναι Κώστα, τώρα θα σου φέρω.
Δεν ήθελα, δεν ήθελα εγώ, καταλάβεις. Μα καλά τι το ήθελες αυτό το πιάτο, το έχεις σπάσει όλα. Καταλάβεις σοβαρά, τώρα θα πάω να πήξω λάπη. Άστο καλύτερα, άστο καλύτερα, φύγε, φύγε από το σπίτι μου, σε παρακαλώ, φύγε, φύγε. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας, τι κάνετε, πως είσαι, έλα εδώ εσύ, έλα εδώ και εσύ. Ξέρετε πόσα γκολ έβαλα στον αγώνα, easy peasy, 5 γκολάκια και νικήσαμε 6-0 χάρη σε μένα ρε μάγες, έλα εδώ ρε. Επίσης ήταν εκεί ένας έτσι ντούκι ψηλός εκεί, και αρχίζει και μου μιλάει, εγώ τον έβαλα στη θέση του παπαπά να πούμε. Τι είναι αυτό που κάνεις? Αριστούργημα, ε. Τέλος πάντων, επειδή θέλω για την εργασία μου το ένα καφέ μαρκαδόρο, φέρε εδώ. Φέρ το όμως. Όχι. Φέρ το σου λέω. Δεν έχω τελειώσει γραφτό. Ρε αυτό με νοιάζει τώρα ρε, μου έχεις φάει το μαρκαδόρο ρε. Δεν το έφαγα. Τι δεν το φάγες εδώ, εδώ το καπάκι, πάει τον πίσω, αηδία. Παιδιά, παιδιά, έχω να σας πω τα καλύτερα νέα. Που λέτε, ήμασταν στο σχολείο εγώ, ο Γιωργάκης, στην ίδια τάξη. Ξέρετε ότι είμαστε στην ίδια τάξη. Και γράφαμε ένα τεστ τέλος πάντων. Σε αυτό το τεστ που γράφαμε, ο Γιωργάκης κανονικά είχε κάτω εκεί το βιβλίο, το άνοιγε. Άνοιγε το βιβλίο, το έβλεπε, το άνοιγε. Εκεί για τον έλεγε και δεν έλεγε τίποτα. Μετά ο Νικολάκης, ο τρίτος ο Νικολάκης, αυτός που είναι αδερφός του, του φίλου του Γιωργάκη, τέλος πάντων, ανοίγε και αυτό το βιβλίο, μιας που δεν είπε τίποτα, κυρία. Πάει το τζακώνει, τον πιάνει από αυτή στο γραφείο γρήγορα. Και όλοι αναρωτιόμαστε το Γιωργάκη, κάτι γίνεται με αυτόν και δεν τον πιάνει καθόλου. Και τέλος πάντων που λέτε, ο Νικολάκης πήρε αποβολή. Να σας πω, θέλετε να σας πω και για την κυρία. Όχι, όχι, όχι. Καλά. Αλλά άμα θέλετε μπορώ να σας πω για την κυρία Τούλα, για την κυρία Λίτσα, τον κύριο Νικόλα. Καλά, αυτός μας πιέζει το κουτσομπολί από όλο το σχολείο. Έλα. Πάλι έχασα. Όχι, το ποδαράκι μου. Πονάει. Δεν θέλω να δω αυτή την ταινία. Έλα ρε Άγγελε, γιατί κλαις, εξήγησέ μας. Βλέπω αυτή την ταινία εδώ και πολλή ώρα και βλέπω μια γυναίκα με ένα σκυλάκι που ράχασε το σκυλάκι της. Ω, αυτός είναι ο λόγος που κλαις. Είναι μια ταινία, δεν είναι αλήθεια. Δε, εγώ το λυπάμαι και στεναχωρήθηκα. Ό,τι και να κάνει κλαίει αυτός. Άκου τώρα Μιχάλη, θα το κάνω μια πλάκα. Άγγελε, που λες συγγνώμη, δεν το ήθελα αυτό, αλλά έτσι όπως περπατούσε καταλάβεις πάτσε ένα μυρμήγκι. Τι είπας καλά, δεν έχεις την αίσθημα μέσα σου. Αυτά τα μυρμήγκια ζουν και βασιλεύουν. Πάμε να δούμε τώρα με τι αρχίζουμε. Λοιπόν, πάμε. Καλίν, καμαλίν, καμαλίν, καμαλιάν, τσατούτο, καμαλίν, καμαλίν. Κώστα, άλλαξε ρεπερτόριο καλύτερα. Οκ, το πάμε λοιπόν. Εξασκούμε εδώ φωνή. Μαρία, Μαρία, Μαρία. Α, τα αυτιά μου λέει, κάτω τελείωσε το σωστό νερό. Ναι, γι' αυτό τσίριζε έτσι. Κώστα, Κώστα, πάμε να παίξουμε μπάλα. Παιδιά, πρέπει να ρωτήσω πρώτα τη μαμά μου. Άντε, άντε, γρήγορα. Μαμά, μαμά, μπορώ να βγω? Έκανες τα μαθήματά σου? Ναι, ναι, τα έκανα όλα. Ωραία, αλλά βάλε ζακέτα, να μην κρυώσεις. Καλά, καλά. Τι γίνεται, Κώστα, τελικά θα έρθεις? Παιδιά, περιμένετε, πρέπει να ντυθώ. Η μαμά μου λέει ότι δεν πρέπει να κρυώσω και αν αρρωστήσω μετά δεν θα βγω καθόλου. Μα κάνει να έχω κι εγώ τέτοιο καπέλο. Σταμάτα να είσαι κλέφτης, τελείωνε. Μα εσύ έχεις τα πάντα καλύτερα από μένα. Έχεις καλύτερους βαθμούς, έχεις καλύτερο κινητό, έχεις καλύτερα τα πάντα από μένα. Έλα ρε Μιχάλη, εντάξει, σταμάτα να ζηλεύεις συνέχεια. Κάνε κάτι για να τα αποκτήσεις κι εσύ όλα αυτά. Με το να ζηλεύεις δεν καταφέρνεις τίποτα. Γεια σου, παιδιά, είστε έτοιμοι για καρναβάλι? Πάλι αυτός δεν θα σταματήσει ποτέ να κάνει αυτά τα πράγματα. Και γιατί έχει ντύθει έτσι? Σαν μαϊμού είναι από τα τζάμπα. Πω, πολύ μου γλέντω, πάω αλλού. Να βάλω αυτό το βιντεάκι στο YouTube να το δούμε. Για φέρε, φέρε, φέρε λίγο. Φέρε, σου λέω, δικό μου είναι. Εγώ δεν θέλω αυτό καταρχάς. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό. Θα βάλουμε αυτό που λέω εγώ, καταλάβατε. Λοιπόν, θα βάλουμε αυτό που θέλω εγώ. Μα αυτό δεν είναι ωραίο. Ναι, τέλειο, σε παρακαλώ πολύ. 20 minutes later.
Παιδιά, έχει αρχίσει να κάνει πάρα πολύ ζέστη, δεν την παλεύω άλλο. Κι εσείς ζεσταίνεστε? Όχι, κάνει πάρα πολύ κρύο. Ναι, Κωνσταντίνα, ζεσταίνομαστε χειμωνιάτικα. Α, ναι, κατάλαβα, ζεσταίνεστε. Μισό λεπτάκι, σας έχω. Λοιπόν, θα σας φτιάξω εγώ τη θερμοκρασία στο πικεφί. Ουφ, αερίζεται τώρα, αερίζεται. Κλείσε, κάνει κρύο! Όχι, είναι καλά. Εγώ ζεσταίνω, με υδρώνω να πούμε, άντε! Λες να πρέπει να το κάνω αυτό. Εσύ τι λες? Ναι, έχεις δίκιο. Έπρεπε να το κάνω αυτό που είπες. Ξέρεις με ποιον μιλάει αυτός τώρα? Δεν ξέρω. Κάτι μου λέει ότι μιλάει με το φανταστικό του φίλο, αλλά είναι πολύ περίεργος, δες το να. Πάμε για βόλτα. Ή μήπως όχι. Εσύ τι λες? Ξέρετε τι έγινε σήμερα στο σχολείο? Ναι, ξέρω, λοιπόν, ακούστε τώρα. Μα εγώ ήθελα να το πω. Όχι, εγώ το ξέρω καλύτερα από αυτόν, άκουμε, λοιπόν. Και μετά η κυρία Τούλα του φώναξε και ο Νικόλας έφυγε. Βλέπετε τι ωραία μέρα έχει έξω, μήπως πάμε για μπάλα κάτω τις 5 η ώρα? Όχι, δεν θα πάμε για μπάλα, εγώ ξέρω τι θα κάνουμε. Θα πάμε να παίξουμε για κανένα άλλο έτσι παιχνιδάκι. Ακούστε μου που σας λέω, τα ξέρω όλα εδώ, όλα εδώ. Γιατί αποφασίζει συνέχεια για μας, αφού το έχουμε πει πιο πριν για να πάμε για μπάλα κατά τις 5 η ώρα? Έχει ωραία μέρα. Όχι, δεν είναι καλή ιδέα, δεν νομίζω να έχει πολύ καλό καιρό. Σε 2 λεπτά για τώρα θα ρίχνει εκεί καρέκλες, θα βρέχει πάρα πολύ. Τι έγινε? Εσύ γιατί γελάς, δεν μπορούμε να μιλήσουμε λίγο εμείς οι δύο? Όχι. Α, καλά, δεν πας καλά. Άκου τώρα τι έγινε. Εσύ είσαι αυτό. Δουλεύεις? Τι κάνω αυτός, τρελάθηκε. Γιατί γελάς συνέχεια, μας έχεις κουράσει. Γιατί βρες, είναι αστείο, δες εσύ και ο Γιωργάκης. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Έχουμε κάνει πάρα πολλούς και υπάρχουν ακόμη περισσότεροι. Αλλά εσείς, αν έχετε γνωρίσει κάποιον από αυτούς ή είστε εσείς κάποιος από αυτούς ή ξέρετε κανέναν φίλο που είναι κάποιον από αυτόν, γράψτε κάτω στα σχόλια. Και άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, μία εγγραφή, πατήστε κουδουνάκι, καμπανάκι, για να μην κάνετε ούτε ένα βιντεάκι. Και τα λέμε.